Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το κλειστό της Ριζούπολης, Κατσαπλιαϊκός εναντίον Ανώνυμους. Πρεμιέρα για τον Κατσαπλιαϊκό, δεύτερο μάτς για τους Ανώνυμους, οι οποίοι προέρχονται από την νίκη τους με 60-50 της Άμπλα στην πρώτη αγωνιστική και ρεπό εκείνη. Ο Κατσαπλιαϊκός, ο οποίος τώρα έχει και την πρώτη επίθεση στο μάτς, θα περάσει, θα σηκωθεί για το καλάθι και το φάουλ με το καλημέρα ο Γαραγιάννης. Δίνουν δυναμικά το παιχνίδι παίκτες του Κατσαπλιαϊκού. Πάει και στη γραμμή για τη συμπληρωματική του, την οποία και θα βάλει. Κατσαπλιαϊκός, ο οποίος πέρσι αποκλείστηκε στα play-off από τους Utah Stars μετά από ένα παιχνίδι που πήγε στο... από μια σειρά μάλλον πήγε στο τρίτο παιχνίδι. Στην άλλη άκρη ο Βιδιαντάκης θα ευστοχίσει απαντώντας καλάθι του Κατσαπλιαϊκού, και στην άλλη άκρη ο Ραγκούσης θα σηκωθεί για να απαντήσει επίσης την ασίστ του Καραγιάννη. Γρήγορο το παιχνίδι, 5-2 νωρίς ο Κατσαπλιαϊκός. Στιγμής και οι δύο ομάδες είναι απολύτως εύστοχες. Ο Σακελαρόπουλος τώρα για τον Δρόσο που είναι ψηλά, θα το πάρει το τρίποντο Δρόσος. Να και το πρώτο άστοχο της βραδιάς με το rebound τον μπάλα για τον Κατσαπλιαϊκό. Φεύγει τώρα απέναντι, έχει δει τον Καραγιάννη, θα πάρει το τρίποντο για τον Κατσαπλιαϊκό. Η πρώτη αστοχία της βραδιάς με το rebound από τον ίδιο τον Καραγιάννη μετά την παρέμβαση του Ραγκούση. Στη γωνία το τρίποντο από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος επιστρέφει μετά από 14 μήνες, όπως μας είπε και ο ίδιος, στο παρκέ. Να το ευχηθούμε να είναι σιδερένιος και μακριά από κάθε άλλο τραυματισμό. Εδώ ο Σακελαρόπουλος θα ευστοχίσει στο τρίποντο από την ασίστ του Βιδιαδάκη. 5 όλα το παιχνίδι και πάλι από την αρχή. Ξεκινάει με πολύ καλούς ιονούς. Ένα ανοιχτό μάτς με πολύ ωραίο ρυθμό ως τώρα. Λίγο πιο χαλαρές οι άμυνες, αλλά καμία σημασία δεν έχει για μένα. Βλέπουμε αυτές τις εύστοχες προσπάθειες. Ο Βασιλικός θα πάρει τώρα ένα τρίποντο μετά από 2-3 τρίπλες. Είναι άστοχο. Ο Καραγιαννίδης προσπάθησε να μαζέψει, δεν τα κατάφερε. Μπάλα πέρασε εκτός. Πάει Ανώνυμος με τον Δρόσο. Στη γωνία ο Σακελαρόπουλος θέλει να περάσει, έχει δεχτεί το φάουλ χαμηλά από τους Κατσαπλιαϊκού. Ένα τρίποντο είναι άστοχο. Το rebound το μαζεύει ο Καραγιάννης. Στην άλλη άκρη είναι 45-2 αγωνιστικά λεπτά συμπληρώσαμε. Θα πει από την πλάτη άσου στον Παπαδόπουλο, εκείνος στον μπάλα. Θέλει να περάσει ο μπάλας κάτω από το καλάθι. Ο Βασιλικός απευθείας στο Ραγκούση, αλλά 5 δεύτερα για τον Κατσαπλιαϊκό. Μέσα ο Ραγκούσης θα σηκωθεί, θα το βάλει από την ασίστ πλέον του Βασιλικού. Ξανά έστοχος ο Ραγκούσης. Σε εισάριθμες προσπάθειες ως τώρα. 7-5. Διαδάκης. Μένει το Δρόσο να απελευθερωθεί από τα σκριν και πράγματι σε αυτόν δίνει. Ο Σακελαρόπουλος τώρα θα περάσει, θα βγάλει στη γωνία. Ο Κωνσταντινίδης σε μια τρίποντη προσπάθεια είναι άστοχος, αλλά το rebound από τον Σωτηρόπουλο. Σηκώνεται ο Κωνσταντινίδης, έχει κάνει τα βήματα προηγουμένως. Στην άλλη άκρη ο Κατσαπλιαϊκός, ξανά ο Καραγιάννης θα σηκωθεί, άλλο ένα γκολ φάουλ από τον ίδιο. Ξανά στην γραμμή για τη συμπληρωματική του Καραγιάννης, ο οποίος ξεκινάει πολύ ζεστά στο μάτς. Έχει ήδη τους 5 από τους 9 της ομάδας του. Τώρα θα έχει τους 6, είναι έστω και αυτή η βολή. Ο Στέφανος Καραγιάννης, φτάνουν τους 10 παράλληλα. Παίχτες του Κατσαπλιαϊκού, και τώρα στην άλλη άκρη ο Βιδιαδάκης περνάει από την άλλη με μια ωραία σταυρωτή. Έχει πολύ χώρο για δύο με ταμπλό, παρακαλώ, θα το πάρει, θα το βάλει. Αντεμφόρτ το παιχνίδι, δεν αφήνουν οι Ανώνυμους να περάσουν μπροστά πολύ οι Κατσαπλιαϊκοί. Τώρα ο Μπάλας, μια λάθος πάσα, ζητάει συγγνώμη για το συνδέχτη του. Βάλα εκτός και στα χέρια τον Ανώνυμους, οι Ανώνυμοι τώρα με τον Βιδιαδάκη. Θα
βγάλει στον Αγκώνα και τον Κωνσταντινίδη θα πατήσει για δύο, θα ευστοχίσει με την εύνοια του ταμπλό και της Στεφάνης. Ο Κωνσταντινίδης βάζει τους πρώτους δύο πόντους του στο μάτς για το 9-10. Ο Καραγιάννης στην άλλη άκρη θα σηκωθεί, άλλη μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Στέφανο. Πολύ όμορφο το καλάθι και πάλι το 19. Τώρα η Ανώνυμους Βιδιαδάκη ψηλά, είναι ο Σακελαρόπουλος, ένα περάσει από την άλλη. Βιδιαδάκη ξανά, ο Σωτηρόπουλος αυτή τη φορά μέσα για τον Κωνσταντινίδη, πανέμορφη φάση. Ένα καλάθι τώρα εδώ τον Κωνσταντινίδη μετά την πολύ ωραία συνεργασία του με τον Σωτηρόπουλο. Και δύο ομάδες ως τώρα, ωραίο το μπάσκετ, πολύ όρεξη έχουν μπει. 5,5 ακόμη και το πρώτο δεκάλεπτο, εδώ μεταξύ ο Ραγκούσης Βασιλικός θα το πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. Καραγιάννης προσπάθησε να μαζέψει, δεν τα κατάφερε. Ενώ τώρα θα μπει μέσα ο Τάκαρης στη θέση του Κωνσταντινίδη για τους Ανώνυμους. Σακελαρόπουλος, ο Σωτηρόπουλος μέσα για τον Τάγαρη. Ωραία η φάση, άστοχος ο Τάγαρης. Καραγιάννης μαζεύει. Τις αλλεπάλληλες τρίπλες φεύγει μέχρι απέναντι. Μπάλας, ωραία περνάει από το κέντρο. Λέει την μπάλα ο Γκρόσος από τον μπάλα. Διαδάκης, ο Γκρόσος στην κορυφή, ο Σωτηρόπουλος. Να ταΐσει μέσα τον Βιριαδάκη, ξανά η μπάλα κάνει τον κύκλο της και φτάνει στα χέρια του Σωτηρόπουλου, ο οποίος χάνει από τον Πριόβολο. Θα το κλέψουμε εκείνου, 4-44. Τώρα στην άλλη άκρη ο Καραγιάννης θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά, ότι δείχνει ο ρεφ. Επαναφορά για τον Κατσαπλιαϊκό. Ο Μπάλας θα το πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. Rebound από τον Βιδιαδάκη που τώρα θέλει να φύγει μπροστά. Βλέπει ελεύθερο γήπεδο και θέλει να το εκμεταλλευτεί. Κάνει το στεπάκι στη γωνία ο Σωτηρόπουλος, το τρίποντο από τον Γκρόσο. Δεν μπαίνει. Rebound ο Βασιλικός που θέλει τώρα να φύγει στην άλλη άκρη. Τρία φαουλ έχει ο Ανώνυμος. Ένα ο Κατσαπλιαϊκός κάνει τη μεταφορά της μπάλας. Ο Βασιλικός εδώ. Πραγματοποιείται. Το σκορ υπέρ του Κατσαπλιαϊκού, ενώ τώρα έχει μπει μέσα ο Παπαδί μας. Καλαρόπουλος και Νάσης για τον για τους Ανώνυμους. Νομίζω και ο Σπανόπουλος για τον Κατσαπλιαϊκό. Τώρα ο Νάσης θα πάρει τα βήματα. Ωραίο το καλάθι από τον Βαγγέλη Νάση. Περνάει μπροστά η ομάδα των Ανώνυμους, ο μπάλας στην άλλη άκρη, αστοχή και το rebound από τον Τάγαρη. Θέλει να ολοκληρώσει μόνος του τη φάση, αλλά δεν θα καταφέρει, καθώς είναι πολύ καλή άμυνα του Βασιλικού. Χάνει και την μπάλα ο Τάγαρης, προδειγματική άμυνα τον Μιχαήλ Ανδρέα Βασιλικό. Ενεργό 4-0 από τους Ανώνυμους, τους έχει φέρει μπροστά. Πρώτη φορά απόψε, ενώ εδώ ο Τάγαρης πήγε να κλέψει και κατάφερε κανένα πλάτο deflection. Θα περάσει μέσα τώρα ο Αναστασόπουλος για τον Κατσαπλιαϊκό. Τώρα ο Μπάλας μέσα για τον Καραγιάννη, παίρνει την επαφή. Έχει γίνει το φάουλ χαμηλά. Τέταρτο, τον Ανώνυμους δεν έχουν άλλο να δώσουν. Στο επόμενο πάνε στις βολές οι Κατσαπλιαϊκού, τώρα θα σηκώθει και θα πάει σε αυτές ο Καραγιάννης.
βάλει την πρώτη ο Καραγιάννης. Μπαίνει και η δεύτερη. Στην γραμμή. 14-13 τώρα μπροστά ξανά ο Κατσαβλιαϊκός. Από αυτό το μικρό break που πέρασε στα ομάδα των Ανώνυμων, ο Σωτηρόπουλος κλείνεται και πετάει έξω την μπάλα. Εδώ ένα τρίποντο είναι άστοχο από τον Παπαδήμα. Μάζεψε ο Καραγιάννης και θέλει να φύγει μέχρι απέναντι. Γίνεται ένα φάουλ. Δύο βολές. Ξανά ο Καραγιάννης. Ο Καραγιάννης έχει έως τώρα 10 πόντους. 14 ομάδες στους αλληλούς έχει ακούσεις. Χάνει τώρα την πρώτη. Λιγότερο από 3 λεπτά για το, για το δεκάλεπτο. Χάνει και τη δεύτερη αυτή τη φορά. Σωτηρόπουλος. Νάσης. Σακελαρόπουλος. Πάρει το jump shot. Νάσης. Καραγιάννης με το rebound. Στην άλλη άκρη ο Σπανόπουλος. Να μπει μέχρι μέσα, κλέβει ωραία ο Παπαδήμας. Είναι στήλη πετάει στο συμπαίκτη του. Στην άλλη άκρη ο Νάσης για τον Βλάχο. Χάνει προς τη γλύνη, βγαίνει προς τα έξω. Θα το πάρει και το τρίποντο. Θα το βάλει. Μάζεψε ξανά ο Καραγιάννης, ο οποίος πάει όλο τα χώρια το double double. Το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο. Μπάλας. Ωραία, κάνει κομπολόι την μπάλα και αφήνει μέσα για τον Καραγιάννη, ο οποίος χρεώνεται με τα 3 δεύτερα. Κάτσε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Παπαδήμας. Είναι ψηλά. Περιμένει τον Νάση από τα screen και θα του δώσει. Πάει και ο Βλάχος για το screen. Θα κάνει το pop-out τον Βλάχος, ο Νάση θα περάσει. Αλλά και εύκολα θα το κάνει να φανεί. Τώρα ξανά ο Κατσαβλιαϊκός με τον Καραγιάννη. Θα πάρει ένα τρίποντο εκείνος, θα το βάλει και αυτό. Απίστευτος Καραγιάννης. Φτάνει τους 13 με 6 rebound και 1 assist. Δεν έχει κανένα λάθος. 17-15. Κατσαβλιαϊκός μπροστά με 2. Νάσης. Σωτηρόπουλος, ξανά ο Νάσης, θα περάσει, θα σηκωθεί, θα μετρήσει το καλάθι του Νάση. Ξοφαρίζει λοιπόν, πάει και στη γραμμή για τη συμπληρωματική του. Κασαπλιαϊκού με τον μπάλα στη γωνία το τρίποντο από τον Πριόβολο. Δεν είναι κακό αλλά είναι άστοχο. Νάσης με το rebound και απέναντι τώρα ο Βλάχος καμπάνει την μπάσα. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο δεκάλεπτο. Το τρίποντο από τον Σακελαρόπουλο. Νάσης με το επιθετικό. Στον Σακελαρόπουλο ο Βλάχος σηκώνεται με ένα χέρι ούτε τώρα. Και ο Νασασόπουλος εξασφαλίζει το rebound. Γίνεται και το foul. Θα βάλει τη δεύτερη. 18-17 μπροστά με έναν ο Κατσαπλιαϊκός. Αφήνει και την μπάλα να κυλήσει εκεί ο Νάσης από τον Τάσο του Βλάχου. Λογική λέει μια επίθεση για κάθε ομάδα. Ο Παπαδήμας κατά το καλάθι κόντεψε να χάσει, αλλά ανέκτησε ψηλά τώρα. Και στην κορυφή ο Νάσης. Το σκρίν από κάτω το βάζει ο Σακελαρόπουλος. Αλλάζουν καλού κακού εκεί η Αναστασόπουλος και μπάλα. Μια τρίπλα στα Κελαρόπουλος σηκώνεται, είναι άστοχο. Το rebound από τον Πριόπολο. Απομένουν 17 δεύτερα όλα στη διάθεση του Κατσαβλιαϊκού. Είναι μπροστά με έναν, έχει την ευκαιρία να φέρει και το παιχνίδι τη διαφορά περισσότερο από το καλάθι.
Μπάλας με 3-4 θα περάσει, θα σηκωθεί, θα το βάλει. Πολύ ωραία προσπάθεια. Λίγη κάπου εδώ και το πρώτο δεκάλεπτο με το 20-17. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Δεύτερο δεκάλεπτο. 20-17 μπροστά προηγείται ο Κατσαπλιαϊκός. Μόλις 3. Το προβάδισμά του. Πάρα πολύ ανταγωνιστικό το μάτσος τώρα. Συγκρούνται επίθεση ανώνυμους. Το φάουλ πάνω στον Κωνσταντινίδη. Ωραία επαναφορά. Νάσης. Παπαδήμα. Ο Βιδιαδάκης θέλει να περάσει μέσα ο Βλάχος. Βγάλει έξω ξανά. Παπαδήμας. Δίποτα από Βιδιαδάκη, δεν μπαίνει, rebound όμως άλλο ένα επιθετικό από τον Νάση. Περνάει μέσα στο Βλάχο, θα σηκωθεί ο Στάθης και αυτός άστοχος. Κωνσταντινίδης αυτή τη φορά με το rebound θα κερδίσει τις δύο βολές. Κάπως έτσι θα λήξει αυτή η διαρκείας. Θα βάλει τη δεύτερη ο Κωνσταντινίδης. Μετά 8-20, πρώτος πόντος του δεύτερου δεκαλέπτου. Βασιλικός τώρα στην άλλη άκρη. Παίρνει φορά, σηκώνεται. Ωραίο το καλάθι, είχε αρκετό χώρο, είναι αλήθεια. Άφησαν σχετικά μόνο του οι ανώνυμους. Βλάχος. Παπαδήμα, μπάλα μέσα, πολύ ωραία για Παπαδήμα στο Βιλιαδάκι. Το βάζει ο δεύτερος, δεν σπαταλάει καθόλου χρόνο. Βασιλικός. Λόμπα μέσα, την κλέβει ο Κωνσταντινίδης. Λάθος του Βασιλικού και η ευκαιρία τώρα για τους ανώνυμους. Ακόμη και να περάσουν μπροστά με ένα τρίποντο. Παπαδήμα στο κόψιμο του Κωνσταντινίδη. Πολύ ωραίο το Eurostep. Δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Μαζεύει ο ίδιος ο Κωνσταντινίδη. Σηκώνεται. Ξανά είναι άστοχος. Μην χαμογέλασε εκεί η τύχη. Θα ακούσει τώρα. Έχει χώρο. Στην άλλη άκρη πετάει καθώς την πόλη την μπάλα. Βλάχος μαζεύει και κερδίζει το φάουλ έπειτα από τον Βασιλικό. Παπαδόπουλος θα μπει μέσα. Καραγιάννης και μπάλας στις θέσεις των Σπανόπουλου, Αναστασόπουλου και Πριόβολου. Ωραία επαναφορά με τον Διαδάκη στον Νάση. Νάχος θέλει να περάσει, δεν είναι εύστοχος και ο Καραγιάννης με το rebound. Αλλά τρία θέλει για τον WW. Βασιλικός θα πάρει ένα τρίποντο, δεν είναι καλό ούτε τώρα. Rebound όμως τον Καραγιάννη, αστοχή, ξανά ο ίδιος μαζεύει, το βάζει και πλέον θέλει ένα για τον WW. Έχει και 15 χρόνο, πόντους, απίστευτος Καραγιάννης από τους 24 έχει τους 15. Βιδιαδάκης μέσα για τον Κωνσταντινίδη, θα σηκωθεί, δεν είναι εύστοχος. Στην άλλη άκρη ο Κατσαπλιαϊκός είναι μπροστά με 4 τώρα. Ακούσει για τον μπάλα από πολύ μακριά ένα τρίποντο, παραλίγο. Μαδί μας. Είναι απέναντι. Κόψιμο του Βλάχου. Ο Βλάχος σηκώνεται. Το βάζει. Ωραίο το Βλάχου. Τον Στάθη με τη συνεργασία του τον Παπαδήμα. Έχουμε και time out τώρα στο match. Ρακούσης. Μιλάω ο Παπαδόπουλος. Βασίλης στον Βασιλικό. Να περάσει. Να η μπάλα στον μπάλα. Σηκώνεται εκείνο σε ένα δύσκολο τελείωμα. Κωνσταντινίδης με το rebound. Στην άλλη άκρη πήγε ο Νάσης. Θα σηκωθεί. Δεν θα το βάλει. Rebound. Ο Παπαδόπουλος. Ξανά τώρα ο Κατσαπλιαϊκός.
Παπαδόπουλο, Βασιλικός, το φάουλ πάνω στον Καραγιάννη από τον Παπαδήμα. Φρόσο στη θέση του Νάση. Και 11 ακόμη για το ημίχρονο. Παναφορά ο Βασιλικός. Παπαδόπουλος θα περάσει τα σημαντικά. Πάνω Κωνσταντινίδης. Τώρα Ανάη Ανώνυμος. 4-5 φέρει εκείνον το επιμέρους σκορ αυτό το δεκάλεπτο. Ο Βιλιαδάκης. Βλέψιμο θα ολοκληρωθεί από τον Μπάλα. Τώρα ο Παπαδόπουλος για τον Καραγιάννη. Για την ενόχληση από τον Βρόσο, ο Καραγιάννης θα στοχίσει. Μαζεύει το rebound, κάνει ήδη τον double-double. Πάνω στο rebound, έγινε το foul, μετράει. Χαρακούσης, Βασιλικός, Μπάλας. Ενώ ο Βασιλικός Παπαδόπουλος πάει να κλέψει εκεί. Του. Το λάθος ο Παπαδόπουλος. Ο Σωτηρόπουλος χωρείται και της έδινε καθοχή ο Κελαρόπουλος στο στομακό. Κωνσταντινίδης, Ρώσος είναι αντίπτωτος. Είναι καλό, το πάνω του Καραγιάννη που φέγει μέχρι απέναντι στο Βασιλικό. Η μπάλα πήγε να βάλει ένα φοβερό κορφάουλ, πάει στη γραμμή για δύο. Παπαδήμα παίρνει το τρίπο με το βάζι, βγήκε άδεια το σύστημα. Τον Ανώνυμος εδώ. Σκοπό να πατήσει το τρίπο του Παπαδήμας. Δικαιώνονται 26-25. Περνάει σχετικά εύκολα ο Καραγιάννης εκεί. Βάζει και αυτό. Φτάνει τους 19. Υπενθυμίζω, έχουμε άλλο ένα ημίχρονο μπροστά μας και 4-4,5 λεπτά. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο μας επιφυλάσσει ο Καραγιάννης. Ωραία, ο Παπαδήμας. Ρώσος, το τρίποντο εκείνο με ταμπλό αστοχή. Καραγιάννης. Για απέναντι. Κλέψιμο. Και ο Βιβιαδάκης αστοχή. 27, η Ανώνυμος δεν αφήνει τον Κατσαπλιαϊκό να πάρει μεγάλο κεφάλι. Τώρα το τρίποντο από τον Μπάλα. Θα βρει στόχο. Σύμφω Καραγιάννη. 31-27. Διαφορά είναι πέρα από ένα καλάθι πλέον για τον Κατσαπλιαϊκό μετά από αυτό το τρίποντο. Τώρα στο Σωτηρόπουλος θα κερδίσει το φάουλ για τις προβολές.
τη βολή του Σωτηρόπουλου. Αυτή η δεύτερη. 31-28. 26 ακόμη. Σενικός. Μπάλας. Κάτσε στο κέντρο. Άφησε στο Ρακούση. Ο Ρακούσης κάνει τα βήματα. Σωτηρόπουλος, 3 τελευταία λεπτά, περνάει ο Σωτηρόπουλος, άστοχος. Πάνω τον Καραγιάννη, κειμενόμενος, στάνει απέναντι, ο Μπάλας. Καραγιάννη, στη γωνία η μπάλα, το τρίποντο από τον Σωτηρόπουλο, βρίσκει στόχο, ασίστ του Καραγιάννη. 34-28, ένα κεφάλι 6. Πόντων για τον Κατσαφλιαϊκό, είναι και το μεγαλύτερο χάσμα που έχουμε δει μεταξύ των δύο ομάδων ως τώρα. Κάνει μια λάθος πάσα εδώ, γίνει το τζάμπολ, μπάλα δείχνει Κατσαφλιαϊκό. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τους ανώνυμους. Βιδιαδάκης, Σακελαρόπουλος, Σωτηρόπουλος, ωραία για τον Κωνσταντινίδη, εκείνος δεν έχασε την ισορροπία του, το έβαλε για να δώσει τα στους τέσσερις, για 2 λεπτά, 4 φάουλ για κάθε ομάδα. Βασιλικός, Λιόβολος, Μπάλας, στην γωνία για τον Κρυόπολη, για το δεύτερο του τρίποντο και θα σπάσει ένα άστοχο. Σωτηρόπουλος μαζεύει. Για απέναντι ο Δρόσος κατευθείαν στο Βιδιαδάκη. Εκείνος μια σκι πάσα για τον Σαφιλαρόπουλο στη γωνία. Ο Σωτηρόπουλος πάει για το σκριν. Κωνσταντινίδης για 2. Εκεί. Πάμε τον Κρυόπολο. Τελευταία 75 δεύτερα. Τώρα που την άφησε πάνω στο Ρακούση. Ο Ροσπανόπουλος και ο Αναγνωστόπουλος θέλει στο Ρακούση και Βασιλικού. 4-30. Διαδάκης. Ο Σακελαρόπουλος θα το βάλει. Ένα σύστημα του Διαδάκη ήταν αρκετά μόνος του και εκμεταλλεύτηκε. Μειώνει στον ένα. Μπάλας. Συμφωνία ο Σπανόπουλος, 40 ακόμη δεύτερα. Περάσει εκείνος, λάθος, έλεγε ο Δρόσος. Στην άλλη άκρη φύγει ο Διαδάκης, πατάει το σούτ από τον αγώνα. Είναι άστοχο, δεν επιβιώσει να ανέβει. Μόνο στην Ελλάδα 21 δεύτερα για του παίκτε του Κατσαφλιαϊκού. 27 για το παιχνίδι, τώρα 20-14. Σε δευτερόλεπτα απόκληση μεταξύ των δύο χρονομέτρων. Μπάλα πάει για μια μεγάλη επίθεση. Χρήστο Σπανόπουλο, η έξτρα πάσα στη γωνία. Ο Πριόπουλο στο τρίποντο, ούτε τώρα αλλά ο Καραγιαννίδης και πάλι εκεί με το rebound. Θέλει να περάσει κιόλα. Μπαίνει μέχρι μέσα, σηκώνεται αστοχή, μαζεύει, δεν μετράει το καλάθι του έπειτα. Λίγη το ημίχρονο με το 34-33, με έναν μόλι μπροστά ο Κατσαφλιαϊκός, επιστρέφω σε λίγο το δεύτερο μέρος. Δεύτερο ημίχρονο, 34-33, προηγείται ο Κατσαφλιαϊκός με μόλις έναν. Πάρα πολύ ανταγωνιστικό το μάτς, αρκετά έσαχες και οι δύο ομάδες μας πρόσφεραν αρκετό θέαμα στο πρώτο μέρος. Τώρα πάμε για το δεύτερο κεφάλαιο του παιχνιδιού και το πιο ουσιαστικό, το πιο κρίσιμο και το καθοριστικό πλέον, εφόσον
ουσιαστικά το μάτς ξεκινάει από την αρχή. Ένας καταπληκτικός Καραγιάννης για τον Κατσαπλιαϊκό με 19-17. Εδώ περνάει ωραία ο Πανόπουλο και βάζει τους δύο πρώτους πόντους του ημιχρόνου για τον Κατσαπλιαϊκό. 36-33. Καραγιάννης ο οποίος τα έχει κάνει όλα απόψε στο παρκέ. Πάει ολοταχώς και για το τρίπλ ντάμπλ. Έχει 3 ασίστ. Για να δούμε, ποτέ δεν ξέρεις. 7 ασίστ. Ανάλογα και με την ευστοχία μπορεί να είναι παιχνιδάκι για εκείνον. Εδώ το λάθος από τον Σωτηρόπουλο, φέρνει την μπάλα στα πόδια του Νάση και εκείνη περνάει έξω. Ευκαιρία για τον Κατσαπλιαϊκό να χτίσει ένα σερί, να πάρει και ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Το μεγαλύτερο του προβάδισμα τώρα και το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των δύο ομάδων τώρα γενικά στο μάτι είναι εκείνο των 6 πόντων. Αυτή τη φορά ο Σπανόπουλος πίσω από τα ίσια 75 δεν θα συνδεθεί με το δείχτη. Το rebound του Σακελαρόπουλου για να αφήσει στο Παπαδήμα. Περιμένει εκεί κάποια κίνηση, περιμένει συγκεκριμένα ο Σακελαρόπουλο από το downscreen του Σωτηρόπουλου. Σακελαρόπουλος για δύο ούτε τώρα, Καραγιάννης με άλλο ένα rebound για απόψε. Κρυόπουλος, Καραγιάννης, συγχωρείτε, κερδίζει το φάουλ. Επαναφορά είναι από την sideline για τον Κατσαπλιαϊκό. Μόνο ένα καλάθι έχουμε δει ως τώρα και αυτό είναι του Σπανόπουλου. Ο μπάλας θέλει να περάσει μέσα ο Καραγιάννης εύκολα. 38-33, 5 πόντι το προβάδισμα του Κατσαπλιαϊκού και τώρα οι ανώνυμους που θέλουν να βρουν τους πρώτους τους πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κωνσταντινίδης θα επιδιώξει να το κάνει ούτε τώρα. Αναστασόπουλος με το ριμπάνο ένα στο Κιαντουάκι. Τώρα απέναντι ο Καραγιάννης έχει αφήσει το Σπανόπουλο εκείνο στο reverse layup. Δεν είναι καλό. Βιδιαδάκης. Σωτηρόπουλος. Να είναι απ' την άλλη ενώ έρχεται πως θέλει να δώσει πάσα. Θα κερδίσει τις δύο βολές. Σωτηρόπουλος θα βάλει την πρώτη. Αυτός είναι και ο πρώτος πόντος των ανώνυμους στο τρίτο δεκάλεπτο. Κάνε τη δεύτερη. Το rebound τον Αναστασόπουλο. Όχι, το φάουλ έγινε από εκείνον. Ο Διαδάκης το κέρδισε. Μάλιστα. Και είναι μια καλή ευκαιρία για τους ανώνυμους να κόψουν τη φορά που πήγαν να πάρουν στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου οι αντίπαλοι τους. Βιδιαδάκης για τον Κωνσταντινίδη. Ούτε τώρα. Rebound από τον Σακελαρόπουλο εξασφαλίζεται. Μέσα ο Κωνσταντινίδης. Άλλο ένα φάουλ εκεί. Όμως έχει
έτσι. Χρειάστηκε κάποια βοήθεια. 35-38. Να 6-53 ακόμη. Για το 3ο δεκάλεπτο έχουμε δρόμο ακόμα. Καραγιάννη. Βάλα ψηλά ο Παπαδόπουλος, ο Βασιλικός θα σηκωθεί. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα να πέσει. Ο Λαρόπουλος μάζεψε. Ο Σωτηρόπουλος που έκοψε ωραία, πολύ ωραία καλά της δυνάσης στο Βιλιαδάκι. Γιάννης Σωτηρόπουλος μειώνει στον 1. Γιάννης ένα τρίποντο, άστοχο, rebound από τον Γρόσο. 4, όλα το επιμέρους σκορ αυτό το δεκάλεπτο. Ξανά το κόψιμο του Σωτηρόπουλου, στη γωνία η μπάλα. Και Λαρόπουλος, πέρασε ωραία το τελείωμα, άστοχο. Στην άλλη άκρη τώρα, κάνει τα βήματα να ακούσεις. Ένα μόλις οι ανώνυμους. Ρωτάγαρης ένα τίποτο μέσα. Ασίστημα του Διαδάκη. Ξέλης Τάγαρης θέλει μπροστά τους ανώνυμους. Εκείνοι έχουν ένα ενεργό 6-0 σερί. Ενώ φάνηκε να μπαίνει καλύτερο καθαπλαϊκό στο μάτς. Οι ανώνυμους συνέχισαν χωρίς να τους πτώει το 4-0 που ήταν στην αρχή. Ο Βασιλικός τώρα θα περάσει, θα σηκωθεί, θα το βάλει για να πατήσει. Πρώτη που πάντως 40 η καταφλιακή. Τώρα ο Τάγαρης εκτός ισορροπίας στο σουτ. Ζεύει ο Βασιλικός στην αστραφιά του Βασίλη Τάγαρη. Τώρα ο μπάλας στον Καραγιάννη. Είναι και το σκρίνο ο Βασιλικός. Καραγιάννης περνάει δύσκολο το τελείωμα. Άστοχο και το ριμπάν από τον Τάγαρη. Στην άλλη άκρη Τάγαρης και πάλι. Στο κόψιμο του Σωτηρόπουλου. Εύσημα των συμπαικτών του. 6-8 το επιμέρου σκορ. Συνεχίζουν και είναι πολύ κοντά τα πράγματα. 41-40. Πάμε έναν ανώνυμο ενώ ο Παπαδόπουλος θα βάλει το καλάθι. Τρίποντο κιόλας. Είναι η πρώτη του πόντι μετά από 4 μήνες που είχε να αγωνιστεί. Πολύ ωραία ξανά η κίνηση από τον Σωτηρόπουλο. Δηλαδή άλλους δύο πόντους μετά τη συνεργασία του ξανά με τον Τάγαρη. 43 όλα τώρα η διαφορά στους 0. Γιάννη στο τρίποντο που θα βρει στόχο. Πάνω το Σωτηρόπουλο γίνει πολύ καλά. Από το δεκάλεπτο στην άλλη άκρη. Λάθος πάνω από το Διαδάκη. Η αλλαγή. Ο Βλάχος θα περάσει στη θέση του Διαδάκη. Όχι, ο Σακελαρόπουλο. Στην άλλη άκρη τώρα Γιάννης. Μπάλας παίρνει ένα τρίποντο, θα το βάλει. 46-43. Σαπλιακός ξανά μπροστά με 3. Τάγαρης για να απαντήσει, ναι! Back and forth. Δύο ομάδες. Μία απαντάει στην άλλη. Κάθε φορά που μία ομάδα πάει να περάσει μπροστά, η άλλη την εμποδίζει. Εκτυπάσε του Ρακούση, εκμεταλλεύεται αυτό ο Στάθης Βλάχος για να μειώσει στο 48.
για να κάνει μάλλον το 48-46 με τους ομάδες του. Τώρα ο Καραγιάννης θα μιλήσει το δύο βολές. Νάσης. Ο Σωτηρόπουλος παίρνει φορά, σηκώνεται, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Καραγιάννης με άλλο ένα rebound, δεν είναι και δίνει το foul στη σέντρα. Ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο πριν περάσουμε στο τελευταίο και καθοριστικότατο. Μπάλας. Το σκρίνο Ραγκούσης, ο Μπάλας με την μπάλα. Βασιλικός στο τρίποντο. Δεν είναι καλό, η μπάλα περνάει εκτός. Η Ανώνυμος και πάλι των τεσσάρων. Ρόκα Τσαπλιαϊκός. Μπάλα. Περνά να φύγει στη γωνία. Ο Σπανόπουλος κάνει έξω στον μπάλα. Έχει χρεωθεί με το επιθετικό φάουλ. Ενώ έχουμε το time out. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο 47. Βάλε στα χέρια τον Ανώνυμος με τον Νάση, είναι μπροστά με 4, 46 το σκορ. Ο Σακελαρόπουλος περνάει από τα αριστερά, θα σηκωθεί, καλάθι και φάουλ. Παρά την παρενόχληση από τον αντίπαλό του, ο Σακελαρόπουλος καταφέρνει και φτάνει στο καλάθι, το βάζει, παίρνει και το φάουλ. Συνεχίζουν το πολύ καλό τους run οι Ανώνυμος. Τα 6-53, αυτό είναι και το μεγαλύτερο χάσμα που έχουμε δει μεταξύ των δύο ομάδων. Ανανεώνεται τώρα από την 6, τώρα είναι 7 και αυτή τη φορά είναι για τους Ανώνυμους. Τον 6 ίσχυε το Κατσαπλιαϊκό. Μπάλας έξω για το Σπανόπουλο, ξανά ο Μπάλας θέλει να περάσει και να σηκωθεί. Δεν είναι καλό το τελείωμα. Το κόρυμπα να το ραγκούσει, ένα τρίποντο και αυτό άστοχο. Σακελαρόπουλος μαζεύει την προσπαθία του Τριόβολου, πετάει απέναντι. Είναι ο Δρόσος εκεί, τελευταίο λεπτό στο τρίτο δεκάλεπτο. Σακελαρόπουλος 45, του δίνει το κέντρο ο Ραγκούσης και θα το πάρει ο Σακελαρόπουλος, σπάζοντας την μπάλα έξω στον Παπαδήμα, που θα το πάρει το τρίποντο από Στόλης. Είναι άστοχος, το μαζεύει ο Μπάλας. 39 δεύτερα ακόμη. Καραγιάννης πάει να κλέψει εκεί ο Νάσης. Καταφέρνει και κρατά την μπάλα ο Καραγιάννης. Παίρνει την επαφή, βγάζει έξω στον Πριόβολο. Αλλά 9 δεύτερα έχουν υπέρ του Κατσαπλιαϊκού. Σπανόπουλος θα την πάσει του Πριόβολου. Για 3 μετά αυτό παρακαλώ και βάζει ο Σπανόπουλος. 49-53, 14 δεύτερα όλα στη διάθεση τον Ανώνυμος ο Νάσης. Ο Σακελαρόπουλος, αλλά 7, 6, 5, Σακελαρόπουλος πάντα. Θα το πάρει εκείνο στο σουτ. Θέλει και να γυρίσει. Λίγιο χρόνος, δεν μετράει το σουτ του Δρόσου. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τέρμα και τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς. Τελευταίο δεκάλεπτο, καθοριστικό το δεκάλεπτο για την έκβαση της αναμέτρησης αυτής. Πολύ όμορφης αναμέτρησης. Ως τώρα οι Ανώνυμος και ο Καθαπλαϊκός δίνουν ένα πολύ μπασκετικό μάτς. Ωραίες φάσεις, όμορφα καλάθια, πολύ δυνατές άμυνες και πρωταγωνιστές μεταξύ πρωταγωνιστών.
τώρα στη γωνία η μπάλα για τον Πριόβολο. Βρίσκει λίγο χώρο, τον εκμεταλλεύεται στο έπακρον για να μειώσει νέου 51-53 στους δύο το προβάδισμα. Τον Ανώνυμος κόβεται. Έχουν τώρα την κατοχή και την ευκαιρία να το επαναφέρουν σε μια τιμή μεγαλύτερη από εκείνη του Καλαθιού. Τώρα ο Σακελαρόπουλος για τον Σωτηρόπουλο. Ξανά ο Σακελαρόπουλος στο τρίποντο εκείνο δεν είναι καλό. Κάτι το Βιδιαδάκης πας και πάρει, δεν τα κατάφερε. Έξω η μπάλα και στα χέρια ξανά του Καταπιαϊκού. Έχει ευκαιρία ακόμη για να περάσει μπροστά. Μπάλας δίπλα το Καραγιάννη στο τρίποντο εκείνου δεν βρίσκει στόχο. Αλλά μάζεψε και κατεβάζει και ίδιος και την μπάλα. Δίπλα το Βιδιαδάκης στην γωνία ο Νάσης. Πάντα για την γραμμή. Το λάθος από τον Βαγγέλη Νάση. Δίνει ξανά την ευκαιρία στον Κατσαπλιαϊκό να ισοφαρίσει, να περάσει μπροστά στο σκορ. Τρίποντο εδώ το μπάλα, θα βρει στόχο. Και έχουμε νωρίς νωρίς το time από το Ανώνυμος. Επιστρέφουμε. Ξανά μαζί. Έχουν καταφέρει να περάσουν μπροστά με ένα 5-0. Στο πρώτο 1,5 λεπτό η παίξη Κατσαπλιαϊκού. Μπροστά με ένα 54-53. Ξανά το σκρίνο του Σωτηρόπουλου για τον Σαγκελαρόπουλο. Σκοράρει εκείνος. Να σούτ από κοντινή απόσταση. Ασίστ του Βιδιαδάκη. Τώρα για άλλη μια φορά το προβάδισμα αλλάζει χέρια. 55-54 με έναν μπροστά οι Ανώνυμους. Θα έχουμε δράμα μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο μπάλος ένα τρίποντο δεν είναι καλό. Ο Καραγιαννίδης είναι εκεί. Αστοχή το rebound από τον Τάχαρη. Στην άλλη άκρη ο Βιδιαδάκης θα σηκωθεί με ταμπλό. Θα το βάλει. Είναι να μείνει σε ρί 4-0. Οι Ανώνυμοι περνούν μπροστά ξανά με 3. 7-54. Τώρα ο Μπάλας Σπανόπουλος θέλει να περάσει το κέντρο, η άμυνα του Νάση δεν τον αφήνει. Έξω Σπανόπουλος. Ο Μπάλας, αλλά 5 δεύτερα. Καλή η άμυνα, αλλά υπάρχει ένα κενό. Αστοχή. Ο Αναστασόπουλος στο rebound του Καραγιάννη. Στη γραμμή θα πάει ο ίδιος. Έχει 22 rebound, ξεπερνάνε και τους πόντους του που είναι 21. Έχει και 5 assist. Βολές είναι χαμηλά το φάουλ. Προτού σηκωθεί ο Καραγιάννης πάνω στο rebound ουσιαστικά. Το επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Βιδιαδάκης από τον μπάλα. Μάλιστα μια ενδιαφέρουσα εδώ τροπή πέριν το μάτς, καθώς αν ευστοχίσουν εδώ οι Ανώνυμους θα πάρουν ένα καλό προβάδισμα. Όχι μεγάλο, αλλά ένα προβάδισμα momentum πιο πολύ. Άλλη άκρη, ξανά η μπάλας και οι Βιδιαδάκης εμπλέκονται στη φάση. Φάουλ που γίνεται πάνω στον Βιδιαδάκη.
στα τελευταία λεπτά. Γιάννης. Αλλά το rebound από το Ραγκούση πετάει έξω στο Σπανόπουλο. Εκείνος θέλει να βρει μια δίωδο. Ήταν καλό. Ήταν καλή προσπάθειά του. Έκλειψε ο Σωτηρόπουλος. Στην άλλη άκρη τα σηκωθεί ο Κυπριακός. Του και πανηγυρίζουν έντονα στο rebound του Λουσιανόδημους. Εδώ μπροστά με 6. Αλλά υπάρχει πολύ χρόνο ακόμα για τα πάντα. Ο Καραγιάννης θα περάσει. Τι υπάρχει. Επιθετικό φάουλ. Ευχάριστες εξελίξεις για τους ανώνυμους. Παραδέχεται ο Καραγιάννης στο χέρι. Όχι στην καλύτερη του σπάση στο μάτι. Κατσαπλιαϊκός στην άλλη άκρη. Κλέει το Καραγιάννης ο Νάσης. Ουσιαστικά πέταξε εκεί. Ευκαιρία να περάσουν κι άλλο μπροστά. Οι ανώνυμους, ο Καραγιάννης θα σηκωθεί. Το goal foul. Μια ολιγορία στην άμυνα των ανώνυμους. Είναι goal foul. Ναι, είναι. Βάλει και την βολή ο Καραγιάννης και μειώνει στους τρεις. Μια στιγμή στην άλλη πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Ηλιαντάκης ο Κωνσταντινίδης εντός του τρυπόντου. Στη γωνία ο Σακελαρόπουλος δεν βρίσκει χώρο. Ψηλά ο Βιδιαδάκης τρύποντο. Άστοχο ο ριμπάντ του Πανόπουλος. Ευκαιρία μεγάλη τώρα για τους ανώνυμους. Για τον Κατσαπλιαϊκό. Πέτει και 40 για τη λήξη. Μπάλας. Ο Νάσης. Άλλη άκρη, αστοχή, δεν σηκώθηκε ψύχρεμα. Καραγιάννης μάζεψε. Τώρα ο Μπάλλας σηκώνεται ο Σπανόπουλος, αστοχή. Σωτηρόπουλος. Και τώρα ο Βιδιαδάκης. 3 τα φάουλ των ανώνυμους, 4 του Κατσαπλιαϊκού. Σακελαρόπουλος πάντα με την μπάλα. Θα το πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει όμως. Άλλο ένα rebound ο Καραγιάννης. Φτάνει μέχρι απέναντι. Σπανόπουλος με το τρίποντο και αυτό άστοχο. Rebound του Βιδιαδάκη. Λιγότερο από 5 για την αναμέτρηση. Στην άλλη άκρη ο Σακελαρόπουλος. Ωραία στο κόψιμο του Σωτηρόπουλου. Το goal foul. Από το πουθενά έρχεται εκεί το τρέιλερ. Σωτηρόπουλος το έχει κάνει 3-4-5 λίγο φορές απόψε. Έχει βγει όλες. Κόψει ως δεύτερος ψηλός, ενδεχομένως και ως πρώτος. Και να βάλει πάντα καλάθι, τώρα κερδίζει και τον goal foul σε μια πολύ πολύ κομβική στιγμή στο μάτς. Βγαίνουν μπροστά με 5 και έχουν ευκαιρία να περάσουν και με 6. Οι ανώνυμοι. Παπαδήμα. Σακελαρόπουλος ανεβαίνει για το σκρίν ο Σωτηρόπουλος στη γωνία. Ο Παπαδήμας, ο Βιδιαδάκης θα περάσει, θα σηκωθεί. Τίποτα, Καραγιάννη μαζεύει. Τρέχει απέναντι, θέλει να το πάει όλο μόνος του. Χάνει λίγο την μπάλα, σηκώνεται, μαζεύει, ξανασηκώνεται. Είναι και πάλι άστοχο Βιδιαδάκης με το rebound. 4-17. Πρέπει να περάσει τη σέντρα, θα τα καταφέρει τελευταία στιγμή, όχι. Η μπάλα βρισκόταν στον αέρα, οπότε πιάνεται σαν να ήταν στο μισό
τον ανώνυμο στην μπάλα. Έπρεπε να κουμπίσει παίχτη στο άλλο μισό για να θεωρείται ότι έχει περάσει τη σέντρα. Οπότε σωστά δίνεται η παράβαση των 8 δευτερολέπτων. Μπάλα για τον Κατσαπλιαϊκό και ευκαιρία να μειώσει. Παδόπουλος, ο Βασιλικός ανεβαίνει για το σκριν. Τα δεξιά ο Αναστασόπουλος πετάγεται όμως εκεί και κλέβει. Ο Σωτηρόπουλος που είναι εξαίσιος απόψε. Στην άλλη άκρη κιόλας ο ίδιος με την μπάλα. Έξω στο Παπαδήμα. Αλλά 12 για την επίθεση του Ανώνυμους. Βιδιαδάκης, Σωτηρόπουλος παίρνει το τρίποντο. Δεν θα μπει. Καραγιάννης. Κάθε επίθεση είναι σαν τελευταία επίθεση για κάθε ομάδα τώρα. Θέλουν όλοι να βάλουν το καλάθι. Καθένας για διαφορετικούς λόγους, κάθε ομάδα δηλαδή. Τώρα υπάρχει το φάουλ. Τέταρτο των Ανώνυμους. Δεν έχουν πλέον άλλο να δώσουν, όπως και ο Κατσαπλιαϊκός. Καραγιάννης. Να μπεις το πλέον. Σακελαρόπουλο περνάει ο Καραγιάννης, το φάουλ έχει γίνει χαμηλά, αλλά δεν έχει σημασία καθώς ούτως ή άλλως θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Σακελαρόπουλος με τρεις μπροστά, μόλις οι ανώνυμοι. Έξω στο Βλάχο. Βλάχος περνά, σηκώνεται, ψύχρεμο το τελείωμα. Παραλίγο εκεί μπήκε και βγήκε η μπάλα. Ένα πολύ περίεργο παιχνίδι έκανε, ενώ φαινόταν πως είχε μπει. Ξαφνικά να πήρησε έξω. Μπάλα στην άλλη άκρη, το φάουλ πάνω του. Κάνει την πρώτη. Θα μπει η δεύτερη τον μπάλα. 62-63, κάτι λιγότερο λεπτά για τη λήξη. Μπάλα στα χέρια των Ανώνυμους που έχουν και το προβάδισμα του καλαθιού. Τώρα περνάει ο Παπαδήμας από κάτω, θα σηκωθεί. Δεν είναι καλό το τελείωμα ούτε με τη δεύτερη. Μαζεύει ο Αναστασόπουλος. Διπλή ευκαιρία χαμένη από τον Παπαδήμα εδώ και τους Ανώνυμους. Για να δούμε την απάντηση του Κατσαπλιαϊκού εδώ. Καραγιάννης σηκώνεται, μαζεύει την αστοχία του, ξανά εκείνος σηκώνεται, ξανά στη γραμμή ο Καραγιάννης. Ο κύριος Καραγιάννης φτάνει τα 30 rebound, 16 αμυντικά, 14 επιθετικά, πόσα επιθετικά κιόλας έχει πάρει, κάνοντας το καλάθι που μετά ξαναπαίρνοντας, επιμένων νικά. Αυτό φαίνεται στην περίπτωσή του. Τώρα θα βάλει και τη δεύτερη για να ισοφαρίσει και το time out από τους ανώνυμους που βλέπουν το προβάδισμά τους να κάνει φτερά. Ξανά μαζί στο 62 όλα εκεί. Ισοφαρίσει ο Καραγιάννης με τις δύο φορές που έβαλε. 2 και 20 για τη λήξη. Παπαδήμας για τον Βλάχο. Βιδιαδάκης, ωραία στο κόσμο του Παπαδήμα. Εκείνος γυρίζει κατευθείαν έξω να βρει μια πάσα. Την βρίσκει εν τέλει στο Σωτηρόπουλο. Περνά άστοχο το τελείωμά του και με τη δεύτερη. Καραγιάννης για τον 31ο rebound. Μπάλας. Ο Μπάλας και πάλι, αλλά 7 για την επίθεση του Κατσαπλιαϊκού. Το τρίποντο τον Καραγιάννη είναι μέσα. Τρεις πολύτιμοι πόντοι για τον Κατσαπλιαϊκό. 65-65.
62 και ανώνυμους, τελευταία 95 δεύτερα. Μέσα η μπάλα στο Βλάχο. Το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Είναι ενεργό. 8-0 σερί του Κατσαπιαϊκού. Θα μπει η πρώτη από τον Βλάχο. Μπαίνει φρένο στο σερί. Χάνεται η δεύτερη. Και πάλι κατευθείαν στα χέρια του Κατσαπιαϊκού, καθώς μπήκαν νωρίτερα μέσα οι ανώνυμους. 1,5 λεπτό για τη λήξη. Συμπληρωμένα τα φάουλ για τις δύο ομάδες. 16-10 το επιμέρους σκορ. Το δεκάλεπτο 20-17, 14-16, 15-20. Και εδώ το τρίποντο από τον Μπάλα. Και πάλι φοβερό. Άλλο ένα time out. Το οποίο να σας πω και για τα επιμέρους δεκάλεπτα. 20-17, 14-16, 15-20 και 19-10 το τρέχον δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε για το τελευταίο 1-19. Ξανά μαζί το προβάδισμα των 5 για τον Κατσαπλιαϊκό. 1-19 πριν τη λήξη κατάφερε και υπερκάλυψε την διαφορά που είχε εις βάρος του από τον, τους ανώνυμους. Εδώ οι δύο βολές για τον Βλάχο. Του βολή θα πέσει μέσα. Στην 8-64 και η δεύτερη μπαίνει. Ο Παπαδόπουλος θα μπει μέσα στη θέση του Σπανόπουλου με τον Κατσαπλιαϊκό. Αναφορά έγινε και ο Βασιλικός κατεβάζει. Μεγάλη επίθεση προφανώς και στον Κατσαπλιαϊκού. Χρόνος φυλάει υπέρ τους. Τελευταίο 8, Καραγιάννης. Σημαντικό το τρίποντο. Δεν θα μπει όμως. Πάνω το Βλάχος. Και Διαδάκης ακόμη ζωντανή ανώνυμος. Ο Φακελαρόπουλος θα το πάρει το τρίποντο. Δεν θα μπει. Κάνε ένα rebound του Καραγιάννη και το φάουλ πάνω του. Με τρεις μπροστά. Κατσαπλιαϊκός έχει την ευκαιρία να περάσει με 5 και να πάει αγκαλιά με την νίκη. Βλέπετε εδώ τις βολές του Καραγιάννη, ο οποίος είναι άρτιος απόψε. Θα βάλει την πρώτη. 69-65. Ο ίδιος φτάνει στους 32 και τώρα στους 33. 65-70. Οι ανώνυμους τώρα ψάχνουν μια γρήγορη επίθεση, ένα γρήγορο καλάθι με τον Πιδιατάκη. Ο Παπαδήμας κάρει έξω στο Σακελαρόπουλο το τρίποντο εκείνου, δεν πήγε καλά. Rebound από τον Παπαδόπουλο. Ο Μπάλας για τα τελευταία δεύτερα. Κατσαπλιαϊκός με τον Βασιλικό στη γωνία, ο Καραγιάννης. Το φάουλ από τον Βλάχο. Με 20 δεύτερα απομένουν. 1,5 πόδι στο ροζ φύλλο. Ο Κατσαπλιαϊκός ειδικά μα βάλει και τις βολές εδώ. Ο MVP καλό αμφισβήτητα. Καραγιάννης χάνει την πρώτη. Χάνεται η δεύτερη. Ο Ιρόπουλος μάζεψε. Άφησε στο Παπαδήμα. Κόπιασε λίγο. Γυρίσω στο Τυρόπουλο στα στοχή. Rebound του Βασιλικού. Και κάπου εδώ θα λήξουν όλα. 70-65 θα είναι το τελικό σκορ. Φεύγει νικητής ο Κατσαπλιαϊκός στη δική του πρεμιέρα. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε αυτό μαζί μου. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και σε όλους.